Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου. Καλό απόγευμα, κύριε Εμφιετζόγλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για τις κυπριακές εκλογές. Πώς βλέπετε την επικράτηση του Νίκου Χρυστοδουλίδη? Συγχαίρω τον νέο πρόεδρο και εύχομαι να ακολουθήσει μια πολιτική διαφορετική από την προηγούμενη, χωρίς υποχωρήσεις, με ενίσχυση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα με την Ελλάδα, μια αναβάθμιση του παλαιού δόγματος Ανδρέα Πανδρέου για ενιαίο αμυντικό δόγμα, ώστε να είμαστε δυνατοί, διότι πάντα, ανεξάρτητα σεισμών ή άλλων καταστάσεων, ισχύει το δόγμα ισχύς, είναι η καλύτερη άμυνα και η καλύτερη αντιμετώπιση ενός εχθρού, ο οποίος θα είναι πάντα εχθρός και ο οποίος πάντα θα επιβουλεύεται τα εθνικά μας δίκαια. Άρα δεν πρέπει να επηρεαστούμε ούτε εμείς ούτε οι Κύπριοι αδελφοί μας από τις συναισθηματισμούς των σεισμών. Είναι δεκτή η ανθρώπινη πτυχή, αλλά άλλο η πολιτική. Να είμαστε σταθεροί, δυνατοί, η Κύπρος να αντιμετωπίσει με άλλο πνεύμα την αναμνητική της θωράκιση συνεργασία με την Ελλάδα και καμία υποχώρηση στους Τούρκους. Να μην δώσουμε στους Τούρκους και την Νότια Κύπρο με μια συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στην Τουρκία να ελέγχει και την ελεύθερη Κύπρο, αλλά και δι' αυτής να παρεμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οι θέσεις του κόμματός σας για το Κυπριακό ποια είναι, ότι πρέπει να γίνει κάτι, ποια είναι η λύση που προτείνετε εσείς για το Κυπριακό να γίνει, τι προτείνετε να γίνει? Προτείνω να τηρηθεί η απλή αρχή ότι η βόρειος περιοχή της Κύπρου είναι υποκατοχή και θα πρέπει να απομακρυνθούν τα τουρκικά στρατεύματα άμεσα. Και να γίνει ένωση με το ελεύθερο κομμάτι. Και να γίνει μια συμφωνία των δύο τμήματων χωρίς επιρροές και χωρίς εξαναγκασμούς από πλευράς Τουρκίας. Το θέμα με τους επίκους. Οι έπικοι θα πρέπει να επιστρέψουν εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου υπάρχουν γάμοι ή υπάρχουν άλλες ιδιαίτερες καταστάσεις. Οι άλλοι πρέπει να επιστρέψουν. Μάλιστα. Είστε σαφείς για αυτό το θέμα, κύριε Εμφιετζόγλου. Αναφερθήκατε βεβαίως και στους σεισμούς. Οπότε να δούμε λίγο για αυτό το θέμα, επειδή εσείς έχετε και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη μηχανική. Πώς είδατε αυτό το πράγμα που έγινε στην Τουρκία, να καταραίουν δηλαδή έτσι οι πολυκατοικίες? Οι πολυκατοικίες αυτές είναι για κατάρρευση, δεν είναι για κατοικία. Όταν είναι χωρίς θεμέλια, όταν η κατασκευή τους έχει γίνει με λειψά σίδερα, όταν το μπετόνι είναι χειρής της ποιότητας, τι περιμένει κανείς? Και με μικρότερο σεισμό θα κατέρεαν. Και είναι εγκληματικά αυτά τα οποία γίνανε. Και είδαμε ότι σε ένα δήμο όπου ο δήμαρχος ήταν άξιος και επέμενε να τηρηθούν πλήρως οι διατάξεις και τα σχέδια και οι κανονισμοί, τότε δεν είχαμε κατάρρευσης. Είναι τόσο απλό. Η Ιαπωνία που έχει και μεγαλύτερο σεισμό, γιατί δεν έχει κατάρρευσης? Γιατί γίνονται οι κατασκευές όπως πρέπει. Εκεί τι κάνανε? Εκεί βάζανε δυο σίδερα και χτίζανε παραπάνω και τελείωνε η υπόθεση. Είναι εγκληματικό αυτό το οποίο έγινε. Είδαμε να υπάρχει άμμος. Είναι απίστευτα πράγματα. Άμμος. Πρέπει να υπάρχει άμμος, αλλά πρέπει να υπάρχει και χαλίγι. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και σιμέντο και πρέπει να υπάρχει και σίδερο. Και μόνο άμμο. Εδώ είδαμε μόνο άμμο, ναι. Και είδαμε. Πάλι καλά που κράτησαν και τόσο. Κύριε Εμφιετζόγλου. Εγκληματικό, τελείως εγκληματικό. Είδαμε οι αρχές οι τουρκικές να προχωράνε στη σύλληψη πάρα πολλών εργολάβων. Μα τώρα κοιτάζουν να τους συλλάβουν.
τόσο καιρό που κάνανε όλα αυτά τα εγκλήματα, που δεν τηρούσαν κανέναν κανονισμό, που χτίζανε με διαφορετικές μελέτες από την επίσημη μελέτη, γιατί δεν κάνανε τίποτε. Λένε ότι αυτή η Ελλάδα. Και τόσα θύματα και όλες τις καταστροφές. Γιατί δεν φρόντιζαν να πιάσουν ένα και να επιβάλλουν κυρώσεις ώστε να τηρούνται οι κανονισμοί. Το έγκλημα δεν είναι μόνο των εργολάβων, είναι και των υπηρεσιών του κράτους. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με συγχωρείτε, κάποιοι λένε ότι αυτοί είχαν και την έννοια του Ερντογάν. Δεν μπορώ να τα αποδείξω, αλλά το λένε. Ακριβώς αυτό ήταν το ερώτημα, ότι αυτοί άνοικαν σε μια ελίτ η οποία στήριζε τον Ερντογάν και βεβαίως δεν ξέρει κάποιος αν και ο Ερντογάν έκανε τα στραβά μάτια ενδεχομένως. Αλλά αυτή ήταν μια ελίτ που τον στήριζε. Οπότε λέτε ότι θα έχει επιπτώσεις στις επερχόμενες εκλογές για τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Τούρκος πρόεδρος ευθύνεται για πάρα πολλά πράγματα. Και ευθύνεται και βέβαια στον τομέα αυτό και για τους εργολάβους τους οποίους είχε, τους οποίους είχε το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Διότι ήταν στο στενό τομέα και ουσιαστικά και χωρίς να κάνει τίποτα ο Ερντογάν, είχαν τη δυνατότητα αυτή να έχουν. Να μην μπορεί να τους πειράξει κανείς. Μάλιστα, επειδή εσείς έχετε κάνει και σπουδαίο έργο στη Θράκη, είχαμε δει πρόσφατα και ενέργειες του Δημάρχου εκεί, του Ιάσμου, να κάνει απίστευτα πράγματα. Πιστεύετε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να αντιδράει δυναμικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μια δυναμική αντίδραση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον Δήμαρχο Ιάσμου? Δεν είναι μόνο το θέμα του Δημάρχου Ιάσμου, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι επί πολλές δεκαετίες. Το έχω παρακολουθήσει, είναι μια παράληψη απαράδεκτη των κυβερνήσεων, οι οποίες ανέχονται το τουρκικό προξενείο, ανέχονται να έχουν βάλει σε όλα τα απομακιά χωριά και στα άλλα χωριά τους πράκτορές τους, οι οποίοι πληρώνονται μαύρα από το προξενείο, οι οποίοι καταδυναστεύουν τον κόσμο και τον εκβιάζουν. Δηλαδή, εδώ στην πατρίδα μας υπάρχει ένα τουρκικό προξενείο εκεί, το οποίο δυναστεύει Έλληνες πολίτες. Είναι εγκληματικό. Αλλά δυστυχώς όλα τα κόμματα πάντα πρώτων εκλογών δίδουν γη και είδωρ για να πάρουν τους ψήφους που κρατάει μέσω των πρακτόρων το προξενείο στα χέρια. Οπότε, και αυτό είναι άλλο ένα έγκλημα που φταίνει τα ελληνικά κόμματα και κάλεσα εγώ πριν από 2 μήνες τα ελληνικά κόμματα να μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος για να πάνε να πουλήσουν εξυπηρέτηση για να πάρουν 5.000 και 10.000 ψήφους. Εσείς, οι συνδυασμοί του κόμματός σας θα έχουν μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες υποψηφίους? Μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, χωρίς να είναι πράκτορες του προξενείου, μπορεί να έχουν. Πράκτορ του προξενείου, ο οποίος συναλλάσσεται με τα κόμματα τα άλλα, δεν πρόκειται να υπάρξει στο τουρκικό προξενείο ποτέ, αλλά καλούμε και τα άλλα κόμματα να σκεφτούν το συμφέρον της πατρίδος υπεράνω του κομματικού του συμφέροντος. Άρα η πρότασή σας για τη Θράκη ποια είναι, αν εκλεγείτε, δηλαδή θέλετε την απομάκρυση του τουρκικού προξενείου? Περιορισμό του τουρκικού προξενείου σε καθαρά δικαιώματα που έχει από το ρόλο του. Σε καμία παρέμβαση στους πληθυσμούς και καταγραφή και τιμωρία των πρακτόρων οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Μάλιστα. Και βέβαια να σταματήσει αυτή η ιστορία των ψευτομουφτίδων. Τι θα πει ψευτομουφτής, είναι παράνομος Έλλην πολίτης, να πάει φυλακή. Δεν μπορεί να δεχόμαστε την παρανομία συνεχώς με την έννοια ότι βγάλανε δήθεν κάποιοι μουφτοί, πώς το βγάλανε, με ποιο δικαίωμα και με ποια διαδικασία, με ποια ψηφοφορία, και να έχουμε αυτή την ιστορία, δηλαδή να έχουμε ψευτομουφτίδες οι οποίοι ουσιαστικά να παρεβαίνουν τον νόμο συνεχώς.
Ναι. Αυτό δεν είναι και αντιποίηση αρχής, δεν θα πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Προφανώς, παραβαίνουν τον νόμο αυτό. Συνεχώς και η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία τους ανέχεται. Μάλιστα. Είναι παράδεκτο. Είναι σημαντικό και αυτό που λέμε. Αυτό το οποίο κάνουν είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει σε όλους τους ελληνικούς νόμους. Και τα λεφτά έρχονται μαύρα στο προξενείο με βαλίτσες και μοιράζονται ένα χιλιάρικο ο κάθε πράκτορας αφορολόγητο να πάει και το ΣΔΟΕ να τους πιάσει, να τους χώσει μέσα για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να αναπνεύσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ζούνε δήθεν σε ελεύθερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά τους εκφυβιάζει η Τουρκία δια του τουρκικού προσενείου. Είναι απαράδεκτο. Ιδιαίτερα τους πομάκους κατοίκους της περιοχής. Όλους και τους μουσουλμάνους, γιατί και τους τουρκογενείς. Ας πούμε ότι οι τουρκογενείς είναι παλαιοί Οθωμανοί, ας πούμε, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε τα τουρκικά και είναι σεβαστό αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα εναντίον κανενός Έλληνος πολίτη. Μάλιστα. Αλλά δεν δέχομαι τον εκβιασμό το τουρκικό στην πατρίδα μου μέσω του προξενείου και την ελληνική κυβέρνηση να το ανέχεται. Μάλιστα. Το έχω καταγγείλει από παλιά, πριν από 30 χρόνια που φτιάξαμε τα λεξικά των πομάκων, και έχω καταγγείλει τη συνεχή κατάσταση εκβιασμού μέσα στην οποία βρίσκεται η μουσουλμανική μειονότητα και ιδιαίτερα βέβαια, όπως είπες, η Πομάκη. Πάμε τώρα όμως, κύριε Φιετζόγλου, και στα θέματα των εκλογών, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε αποφασίσει εσείς σε ποιες περιφέρειες θα είστε υποψήφιος. Εγώ θα ανακοινώσω από το σταθμό σας ότι θα είμαι υποψήφιος στον νομό Δράμας, στην Άλφα Θεσσαλονίκης και στον νομό Κοζάνης. Μάλιστα. Στη Μακεδονία. Και οι τρεις περιοχές της Μακεδονία. Διότι εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο, διότι εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Έχετε έρθει σε επαφή με άλλα κόμματα που πιθανώς υπάρχουν κάποια κοινά σημεία σύγκλησης ώστε να συζητήσετε ενδεχομένως μια συνεργασία? Ήδη δύο κόμματα συνεργάζονται μαζί μας και εντός των ημερών θα ανακοινώσουμε άλλες δύο σοβαρές συνεργασίες με άλλους δύο κομματικούς οργανισμούς πολύ γνωστούς και πολύ σοβαρούς. Μάλιστα. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Φιετζόγλου, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τη μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά. Η εκδήλωση στον Πειραιά είναι την Τετάρτη. Καλώ όλους τους συμπατριώτες μου, γιατί και εγώ στον Πειραιά γεννήθηκα, να έρθουν να ακούσουν τις απόψεις της Πατριωτικής Ένωσης και να κρίνουν τις θέσεις μας στα εθνικά θέματα, στο δημογραφικό, στα οικονομικά θέματα, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της παιδείας και σε όλα τα άλλα θέματα, εν σχέση με τα δήθεν προγράμματα των άλλων κομμάτων. Μάλιστα. Και να κρίνουν και κάτι άλλο. Εάν υπάρχει αξιοπιστία μεταξύ της δικής μας προσπάθειας, που είναι καθαρά πατριωτική και δεν έχει κανένα άλλο συμφέρον, και δεν μπορεί κανείς να μας εκβιάσει ή να μας εκφοβήσει ή να μας πιέσει, με τα κόμματα της καταστροφής που μας οδήγησαν στα μνημόνια και τώρα μας οδηγούν τον ελληνικό λαό σε αυτή την ακρίβεια η οποία ταλανίζει κάθε ελληνική οικογένεια και τελευταία δυστυχώς με αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου οδηγούν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να χάσουν τα σπίτια τους. Μάλιστα, λέτε και την απόφαση για τους πληστηριασμούς από τα funds. Είστε αντίθετος και πιστεύετε ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση? Όχι, μόνο είμαι αντίθετος. Τη θεωρώ αυτή την απόφαση ότι είναι απαράδεκτη και πιθανώς είναι διατεταγμένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το χρέος της κυβέρνησης αυτής είναι οπωσδήποτε να φέρει μια διάταξη ή ένα νέο νόμο ώστε να καθορίζει τα όρια στα οποία μπορούν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης να κάνουν
διαπραγματεύσεις. Η δική μου η πρόταση την οποία κάνω από το σταθμό σας είναι η διαπραγμάτευση να γίνεται, αλλά το όριο να είναι 30% πάνω από την τιμή που αγοράστηκε αυτό το δάνειο από το fund. Αυτή είναι η μου λύση. Όλες οι άλλες λύσεις είναι μια τρύπα στο νερό. Μάλιστα. Οι λύσεις είναι το αγόρασε αυτό το fund ένα δάνειο εξιστή 100.000 και έχεις πληρώσει 40 και μένουν 60. Λοιπόν, το 60 αυτό το fund το αγόρασε με 10 ή 15%. Εγώ λέω με 15%. 9.000. 9.000. 3, 9, 27. 11.700. Λοιπόν, με αυτή την τιμή να γίνεται η διαπραγματεύση και η συμφωνία. Είτε εκείνη τη στιγμή να πάνε να καταθέσεις το ποσό αυτό και να τελειώσεις, ή αυτό το ποσό πλέον να στο κάνει με δόσεις, με τόκο, με λογικό τόκο, σε 1-2 χρόνια και να το πληρώσεις και να τελειώνεις. Μάλιστα. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ανάπηρος, έχει πρόβλημα υγείας ή δεν μπορεί αποδεδειγμένα και δεν μπορεί να πληρώσει κάποια δόση, αυτή τη δόση θα την εγγυηθεί το δημόσιο. Αυτή είναι η λύση. Νομίζω ήταν... Αυτή είναι η λύση την οποία γράφω και στο Twitter, την προτείνω και θα την προτείνω βέβαια, θα την πω, θα την ανακοινώσω, θα την αναπτύξω τη Δετάρτη στον Πειραιά. Μάλιστα, κύριε Φιετζόγλου, νομίζω ήταν ίσως η πιο σοβαρή πρόταση που έχω ακούσει για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βέργινα Τηλεόρασης.